Εναντιονόμαστε στους επικίνδυνους σχεδιασμούς που προωθούν την καρκινογόνα καύση στο Τιτάν, παίρνουμε σοβαρά υπόψη ότι αντί να παίρνονται μέτρα ώστε να μειωθεί η ρύπανση στην επιβαρημένη περιοχή μας από τα ελληνικά πετρέλαια και άλλες ρυπογόνες βιομηχανίες, με τη νέα αδειοδότηση καύση στο Τιτάν η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη. Ταυτόχρονα ετοιμάζεται η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με χρήση φυσικού αερίου της Ελπέτσον, στην οποία μεγαλομέτωχος είναι τα ΕΛΠΕ, χωρίς να έχουν λύσει κανένα από τα προηγούμενα προβλήματα που δημιούργησαν. Με τη συμμετοχή μας στη συγκέντρωση δηλώνουμε ότι δεν εγκαταλείπουμε το δίκαιο αγώνα μας, έστω και αν τελικά η κυβέρνηση ενέκρινε την αδειοδότηση του Τιτάν για καρκινογόνα καύση απορριμμάτων. Δεν υποχωρούμε μπροστά τον συντονισμένο σχεδιασμό του επιχειρηματικού ομίλου, κυβέρνησης, περιφέρειας και Δήμου, μετά την ψήφιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, να γίνει πράξη αυτή η αδειοδότηση. Με τον άνεμο κόντρα, μέσα στην πανδημία, διατηρούμε ζωντανό το μέτωπο απέναντι στην πολιτική που φέρνει τον καρκίνο στις γειτονιές μας και θυσιάζει την υγεία μας για τα κέρδη των λίγων. Διεκδικούμε να πάρει πίσω τώρα η κυβέρνηση την αδειοδότηση καύσης. Να σταματήσει τώρα η καρκινογόνα καύσης σκουπιδιών. Να μην κατασκευαστούν οι νέα μεσβή και τις συγκεκριμένες προβλέψεις για τη λειτουργία τους. Να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής, μεταφοράς και επεξεργασίας απορριμμάτων. Άμεση εφαρμογή μεθόδων και μέτρων μείωσης της ποσότητας και βαπτικότητας των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και τοποστοποίηση. Με ευθύνη της πολιτείας σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας και με τη σύσταση εξειδικευμένου φορέα να πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένες μελέτες με σκοπό την έρευνα της ισορυθμικής ρύπανσης στην περιοχή μας. Άμεσα ολοκληρωμένη εκτίμηση επικινδυνότητας και σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. Να αναβαθμιστούν οι σταθμοί μέτρησης, οι αρμόδιοι δήμοι να προσδιορίζουν τις χρήσεις γης μέσα στον αστικό ιστό, βαριά βιομηχανία και μονάδες επεξεργασίας για την υγεία υλικών δεν χωρούν πια στα όρια των πόλεων. Άμεσα να προχωρήσει η δημιουργία κέντρο υγείας στο Δήμο Παύλου Μελά, πλήρης στελεχωμένου. Η πρωτοβουλία συλλόγων σωματείων φορέων ενάντια στην κάψη απορριμμάτων στο Τιτάν καλεί όλους τους συλλόγους, όλους τους φορείς, να σταθούν στο πλάι τους, να διεκδικήσουν καθαρό αέρα. Ευχαριστώ.